Η πίστη στο Θεό, αγαπητοί μου, έχει δύο όψεις. Είναι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού και η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Η πίστη στην πρόνοια του Θεού είναι το δεύτερο και μεγάλο μάθημα που παίρνει ο άνθρωπος μετά από την πίστη του στην ύπαρξη του Θεού. Και άμα λέμε πίστη στην πρόνοια του Θεού, είναι ότι ο Θεός που υπάρχει δεν υπάρχει καθεαυτόν αδιάφορος και ξένος προς τα δημιουργήματά του, αλλά πλησίον, ως προνοητής, ως γεμάτος αγάπη και ενδιαφέρον για ολόκληρη τη δημιουργία του. Αυτό λέγεται πρόνοια του Θεού. Και ο άνθρωπος μετά από την πίστη στην ύπαρξη του Θεού οφείλει, εφόσον πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, οφείλει να πιστεύει και στην πρόνοια του Θεού. Το δυστύχημα είναι ότι πολλοί χριστιανοί μας μένουν στην πίστη μόνο στην ύπαρξη του Θεού ή ακόμη, αν θέλετε, και στην γνώση των δογμάτων ή σε ό,τι αφορά στο Θεό, αλλά δεν προσήγγισαν όμως την πίστη στην πρόνοια του Θεού. Έτσι ο Κύριος μας στην επιτόρους ομιλία του, όπως ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αναφέρεται δια πολλών εις το σπουδαιότατο αυτό και μεγάλο θέμα, θέλοντας όμως να τονίσει με παραδείγματα την μεγάλη αυτήν αλήθεια ότι ο Θεός προνοεί για τα δημιουργήματά του. Δεν αναφέρεται στο πως ο Θεός εφρόντισε στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια, ταΐζοντας και ποτίζοντας το λαό του με το μάνα κατά θαυμαστών τρόπων, ούτε ακόμη πως παρήχε την τροφήν και το νερό εις τον προφήτην Ηλία κατά τα 3,5 εκείνα χρόνια του λοιμού, ούτε ακόμη στον Άγιον Ιωάννη τον πρόδρομον που έμενε εις τα Σερήμους. Δεν αναφέρεται καθόλου εις τα θέματα αυτά, εις τα σημεία αυτά, ως παραδείγματα, αλλά αντιθέτως αναφέρεται σε αυτήν την ίδια τη φύση για να τονίσει τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός προνοεί για τα κτίσματά του. Και τι είπε? Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού. Προσέξτε παρακαλώ εδώ, ο Κύριος στρέφει την προσοχή μας προς την κτίση, όχι προς την ιστορία, αλλά προς την κτίση. Όχι ότι υποτιμά και παραμερίζει την ιστορία. Άλλες φορές ο Κύριος θα μιλήσει με βάση την ιστορία, όταν θα πει επί παραδείγματι εις αυτούς τους μαθητάς του, οι οποίοι ξέχασαν να πάρουν ψωμί μέσα εις το καΐκι που ταξίδευαν, και εκείνοι όταν άκουσαν από τον Κύριον συναφή συζήτηση, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων, συνειρμικώς είπαν, ζήμη άκουσαν, συνειρμικώς είπαν, δεν πήραμε ψωμιά μαζί μας. Και ο Κύριος τους λέγει, γιατί σκεφτήκατε ότι δεν πήρατε ψωμιά? Εξεχάσατε το θαύμα του χορτασμού των 5.000. Πού αναφέρεται ο Κύριος? Στην ιστορία, σε ένα γεγονός. Όχι λοιπόν ότι ο Κύριος δεν αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα,
Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στην μνήμα ιστορικών γεγονότων για να τονιστεί η πρόνοια του Θεού. Τόσοι και τόσοι ψαλμοί αναφέρονται το πώς ο Θεός έθρεψε το λαό του μέσα, έθρεψε το λαό του στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια. Και γίνεται αυτή η μνήμα διαρκώς και διαρκώς. Αλλά εδώ όμως ο Κύριος θέλει να πάρει μία άλλη όψη επιχειρημάτων. Να πάρει την όψη της φύσεως, της κτήσεως, για να τονίσει ότι ο Θεός φροντίζει για όλο τον κόσμο. Συγκριτικά λοιπόν, για όλο τον κόσμο εννοείται για όλη τη δημιουργία. Από την κίνηση των αστέρων μέχρι τον έμβιο κόσμο. Άλογο νόμος. Δηλαδή μη λογικών. Εάν για αυτόν όλο τον κόσμο, εδώ είναι τώρα το επιχείρημα, για ολόκληρη τη δημιουργία ο Θεός προνοεί, για τους ανθρώπους που είναι η εικόνα Του, που είναι παιδιά Του, δεν θα φροντίσει και δεν θα προνοήσει? Γι' αυτό τι λέγει? Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού. Προσέξτε αυτά τα δύο ρήματα, εμβλέψατε και καταμάθετε, που σημαίνει κοιτάξτε επίμονα, εμβλέπω, κοιτάξτε επίμονα, μεταπροσοχής, στο βάθος, κατ' επιστήμη, και μάθετε καλά, μάθετε καταμάθετε, μάθετε καλά, πάρετε μαθήματα και διδάγματα και διδαχθείτε. Αυτά τα δύο ρήματα θέλουν να τονίσουν. Τι δηλαδή? Ότι η φύση διδάσκει. Είναι ο μεγάλος διδάσκαλος η φύση και επικαλείται ο Κύριος μας, ο δημιουργός της φύσεως, επικαλείται αυτόν τον μεγάλον διδάσκαλον και υπομνηματιστήν του ανθρώπου την φύση. Οι πατέρες λέγουν ότι ο Θεός έκανε την κτήση όχι μόνο για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, να τον τρέφει ή ακόμη να τον διασκεδάζει όπως είναι τα οδικά πτηνά, αλλά και να τον διδάσκει μεγάλες αλήθειες. Να τον διδάσκει για την ύπαρξη και πρόνοια του Θεού, να τον διδάσκει ποικίλες αρετές προς μίμηση, ή ακόμη να τον διδάσκει ποικίλες κακίες προς αποφυγή. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Θα σας το διαβάσω σε μια απόδοση. Είναι από τον 23ο του λόγο. Μελέτα συνεχώς και αχόρταστα τα συγγράμματα των διδασκάλων για την πρόνοια του Θεού. Γιατί αυτές οι μελέτες καθοδηγούν το νου να αντιληφθεί την τάξη και σοφία των κτισμάτων του Θεού και τα έργα Του, και τον δυναμώνουν το νου και τον καθιστούν κατάλληλο να αποκτά από τη σοφή και λεπτή κατασκευή Τους μυαλό φωτεινό. Και αυτή η γνώση τον κάνει να ζει με καθαρότητα για να μπορεί να κατανοεί ακόμη βαθύτερα τα κτίσματα του Θεού. Μελέτα για να βυθιστεί ο νους σου στα θαυμάσια του Θεού. Είναι χάρις του Θεού να εντρυφάς στη θεωρία των κτισμάτων του Θεού, που είναι η πρώτη τάξη της γνώσεως. Μια τέτοια μελέτη, λέγει ο Άγιος Πατήρ, συντελεί στον σκοπό της σωτηρίας σου. Δεν είναι τυχαίον ο ασκητικότατος Μέγας Βασίλειος να γράψει και να υπομνηματίσει, καλύτερα να εκφωνήσει, μία σειρά ομιλιών εις την εξαήμερον του Μωυσέως, και εκεί να αναφερθεί σε ό,τι η γνώση της εποχής του από φυσικής πλευράς, από φυσικής ιστορίας ήταν γνωστό, και να πάρει θέσεις της Αγίας Γραφής και να κάνει σειρά
εσπερινών ομιλιών για να αναφέρει τα θαυμάσια του Θεού. Γιατί δεν είναι τυχαίο, σας το λέγω, γιατί ακριβώς ήθελε να τονίσει την μεγάλη διδάσκαλον που λέγεται φύσης, που είναι δημιούργημα του Θεού, και δι' αυτής ο Θεός διδάσκει τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η κτήσης υπομνηματίζει στον άνθρωπο ποιος είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Αλλά ας δούμε τα πράγματα λίγο αναλυτικότερα. Και πρώτα η κτήσης, είπαμε ότι μας αποκαλύπτει τον Θεόν. Αυτή η ιδία η Αγία Γραφή επικαλείται για να δειχθεί η ύπαρξη του Θεού, επικαλείται την κτήση για να δείξει την ύπαρξη του Θεού, αλλά και τις θεϊκές ενέργειες, τις θεϊκές, θα λέγαμε, ιδιότητες. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο. Το γνωστόν του Θεού, δηλαδή οι γνώσεις του Θεού, φανερών εστίν εν αυτής. Είναι φανερή η γνώση του Θεού στους ειδωλολάτρες. Ο γαρ Θεός αυτής εφανέρωσε, διότι ο Θεός εφανέρωσε τον εαυτόν του εις αυτούς τους ειδωλολάτρες. Και έρμηε και αιτιολογεί τα γαρ αόρατα αυτού, δηλαδή ό,τι αόρατα αφορούν στο Θεό, της ποιήμαση νοούμενα καθοράται διαμέσου των δημιουργημάτων με τα μάτια του νου, με τα μάτια της λογικής βλέπονται. Ποια? Είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, δηλαδή η άναρχος δύναμης του Θεού, όπως είναι η εκ του μηδενός, εκείνη απέραντος δημιουργία που την κτιστήν δημιουργία δεν μπορεί να συλλάβει την αρχή της και το τέλος της ο ανθρώπινος νους, αλλά και η τελειότητα των όντων και των δημιουργημάτων που κανείς θαυμάζει. Όταν είναι μάλιστα επιστήμον ειδικός, όπως περίπου ανθρωπολόγος, ιατρός, φυσικός κτλ., θαυμάζει τα δημιουργήματα, την λεπτότητά τους, την κατασκευή τους, που βλέπει εκεί τη σοφία, τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Εκείνοι οι πολυσύνθετοι οργανισμοί, αλλά και οι πολυσύνθετες συνθέσεις των αψύχων όντων, καταπλήσουν πραγματικά τους ερευνητάς. Μόνο η δομή των κρυστάλλων ενός υλικού, που είναι μάλιστα ένας καινούριος κλάδος της επιστήμης, πολύ σπουδαίος, μόνη η δομή των κρυστάλλων δημιουργεί θαυμασμόν, αγαπητοί μου, εις τους ερευνητάς. Αλλά και κάτι ακόμα, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, εις το είναι αυτούς αναπολογεί τους, ώστε να γίνουν, να καταστούν αναπολόγητοι ειδωλολάτρε, οι οποίοι δεν έχουν τη γνώση του Θεού ή τυχόν ενδεχομένως φτάνουν και σε αυτήν την αθεία. Βλέπει λοιπόν κανείς εδώ την καταφατική θεολογία. Καταφατική λέγεται όταν αναφέρεται εις την κτήση, εις τα γεγονότα της ιστορίας, τις επεμβάσεις και ενέργειες του Θεού. Αυτή λέγεται καταφατική θεολογία, η οποία είναι διάσπαρτη μέσα εις την Αγία Γραφή, μέσα εις τον Λόγο του Θεού. Διάσπαρτη, αγαπητοί μου, και εις την Παλαιά και εις την Καινή Διαθήκη. Βλέπει λοιπόν κανείς αυτήν την καταφατική θεολογία να συμβάλλει εις την ανόρθωση του ανθρώπου, αλλά και τη σωτηρία του. Κανείς, όπως σας είπα, σοφός δεν έμεινε έξω από τον θαυμασμό της δημιουργίας, και κανείς σοφός δεν είδε μέσα στα κτίσματα τη δύναμη, τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Είπαμε όμως, όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι αυτή η γνώση
που αποκτάται διά των κτισμάτων είναι η πρώτη τάξη της γνώσεως. Διότι απλούστατα υπάρχει και δευτέρα τάξη. Είναι η γνώση εκείνη του Θεού, όχι δια της καταφατικής οδού, αλλά δια της αποφατικής οδού. Διαμέσου δηλαδή εκείνων των στοιχείων που δίδει πάλι ο Λόγος του Θεού για να γνωρίσουμε το Θεό. Δηλαδή η Αγία Γραφή, ακόμα η τήρηση των εντολών, αυτή η Εκκλησία, τα μυστήριά της, η προσωπική εμπειρία, είναι εκείνα τα οποία δίδουν εις τον άνθρωπον πια τον άλλον δρόμο, τη δευτέρα τάξη γνώσεως του Θεού, ο οποίος είναι και τελειότερος από τον πρώτον δρόμον, την πρώτη τάξη γνώσεως. Ακόμα η κτήσεις, αγαπητοί, διδάσκει θετικά και αρνητικά τον τρόπο της ζωής. Πώς να ζει μια κοινωνία ανθρώπων, πώς να ζει ένας άνθρωπος. Και πάλι βεβαίως αυτή η γνώση είναι ως πρώτη τάξη γνώσεως. Γιατί αυτός, όπως είδαμε, ο Κύριος επικαλείται τα πουλιά και τα αγριολούλουδα να γίνουν μάθημα αποφυγής της αγωνιώδους φροντίδος. Τι γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό? Η Παλαιά Διαθήκη και προς την Μέλισσαν Πέμπη και προς τον Μύρμικα και προς την Τριγώνα και προς την Χελιδόνα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μιμείται λοιπόν ο Κύριος την Παλαιά Διαθήκη, αν επιτρέπετε να πούμε το μιμείται, αναφέρεται όπως τότε εκεί, γιατί ο ίδιος είναι στην Παλαιά Διαθήκη που χρησιμοποιεί την κτήση, τώρα και εδώ στην Γενή χρησιμοποιεί την κτήση. Και όχι μόνον εκείνο το εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, αλλά και λεπτομερέστερα, όπως σας εξήγησα, να κοιτάξει ο άνθρωπος τη μέλισσα, το μυρμήγκι, το χελιδόνι, το τριγώνι. Αξίζει πράγματι να το δει κανείς πως το λέει αυτό η Παλαιά Διαθήκη. Στρέφεται επί παραδείγματι η Παλαιά Διαθήκη προς τον οκνηρό, ο Λόγος του Θεού. Στρέφεται προς τον τεμπέλη άνθρωπο και του λέγει, σε απόδοση σας το διαβάζω, είναι από τις παροιμίες εκ των κεφάλαιων: «Έλα τώρα οκνηρέ και δες το μυρμήγκι και ζήλεψε τη ζωή του και γίνε πιο σοφός από αυτό. Σε εκείνο, παρότι δεν υπάρχουν χωράφια, ούτε κανέναν έχει να το αναγκάζει να δουλέψει και ούτε κάτω από αφεντικό βρίσκεται, εν τούτης ετοιμάζει από το καλοκαίρι την τροφή του και αποθηκεύει πολλές ποσότητες κατά τον θερισμό». Αλλά και για να διδάξει ακόμη η Αγία Γραφή την εργατικότητα εις των άνθρωπων, πάλι λέγει, πήγαινε στη μέλισσα, είναι στο ίδιο κεφάλαιο των παροιμιών, πήγαινε στη μέλισσα και μάθε πόσο εργατική είναι και πόσο τιμά την εργασία. Και τους κόπους της, δηλαδή το μέλι, το τρώνε βασιλείς και ιδιώτες για την υγεία τους. Σε όλους η μέλισσα είναι αγαπητή και τιμημένη, αν και τόσο μικρό έντομο και αδύνατο, εν τούτης τιμήθηκε και δοξάστηκε, γιατί αγάπησε την εργασία της. Βλέπετε, αγαπητοί μου, πόσο μιλεί ο Θεός. Ακόμη ο Θεός παραπονείται για το λαό του στην Παλαιά Διαθήκη ότι είναι άσοφος και αχάριστος λαός και λέγει, η ασίδα, δηλαδή ο πελαργός, εν το ουρανό έγνω των καιρών αυτής, ότι γνωρίζεις τον καιρό της την μετανάστευση, πότε θα φύγει. Τριγών και χελιδών αγρούς τρουθία εφύλαξαν καιρούς εισόδωνε αυτών. Ξέρουν το καθένα τον καιρό τους, πότε θα μεταναστεύσουν, πότε θα κάνουν τη φωλιά τους. Ο δε λαός μου ούτως,
ουκ έγνω τα κρίματα Κυρίου, αλλά αυτός ο λαός, ο δικός μου ο λαός, δεν εγνώρισε τους νόμους μου, λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ιερεμίου στο 8ο κεφάλαιο. Ή ακόμη, όπως λέγει ο Θεός δια του Ισαΐου, έγνω βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού. Το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και ο όνος γνωρίζει το παχνί του Κυρίου του. Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός με ου συνήκεν, αλλά ο λαός μου, ο Ισραήλ, δεν με ανεγνώρισε, ούτε με κατενόησε. Γενικότερα θα λέγαμε, αγαπητοί μου, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος στην εξαήμερό του, ότι τα ζώα κινούνται βεβαίως εξ ενστίκτου, αλλά διδάσκουν εκ κατασκευής. Έτσι θα έκανε ο Θεός. Για να διδάσκουν τον άνθρωπο, όπως σας είπα, εξ ενστίκτου δεν έχουν καμία ευθύνη, ούτε να επενεθούν γιατί κάνουν κάτι καλό, ούτε να κατακριθούν γιατί κάνουν κάτι κακό. Είναι εξ ενστίκτου. Έτσι θα κάνει ο Θεός. Ένα ανοιχτό βιβλίο διδασκαλίας του ανθρώπου. Έτσι διδάσκουν άλλοτε την αρετή, όπως φέρει πίν, την συζυγική πίστη. Πόσα ζώα θα λέγαμε πουλιά κυρίως είναι εκείνα που διδάσκουν την συζυγική πίστη, όπως είναι τα περιστέρια. Ξέρετε, το περιστέρι δεν ξαναζευγαρώνει όταν πεθάνει το έτερον. Ο κύκνος, και αυτός πεθαίνει, δεν ξαναζευγαρώνει. Ο πελαργός έχει φοβερά, θα λέγαμε, μεγάλη την αίσθηση, ο πελαργός, της οικογενειακής τιμής. Φοβερά μεγάλη. Υπάρχει μια ιστορία γύρω από το θέμα αυτό, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος για να δείτε πώς ακριβώς έχει αυτή την αίσθηση της οικογενειακής τιμής, συζυγικής τιμής. Ακόμη τη σοφή τέχνη διδάσκουν τα ζώα, όπως η αράχνη τι κάνει, διδάσκει. Ρίξτε μια ματιά παρακαλώ στον ιστό της, να δείτε με τι τέχνη είναι φτιαγμένος. Ακόμη η μέλισσα. Δεν έχω χρόνο να σας πω πόσο σοφά είναι φτιαγμένη η κυρίθρα της. Με ακόμα τα δεύτερα λεπτά μιας μοίρας, με ακρίβεια δευτέρων λεπτών μιας μοίρας, για να λυθεί το πρόβλημα μεγίστου και ελαχίστου που ανήκει στα ανώτερα μαθηματικά. Ή ακόμη το χελιδόνι, το πώς κτίζει και στερεώνει τη φωλιά του όπου κτίσει, και θα βάλει τη φωλιά του σε κατάλληλο μέρος ώστε να γλιτώσει και από τους ανέμους αλλά και από τυχόν οποιονδήποτε άλλων εχθρών. Αντιθέτως, το σπουργίτι διδάσκει την ατεχνία και την τσαπατσουλιά για να σου πει κοίταξε η αφροντισιά ή καλόν, ή μάλλον όταν ο άνθρωπος δεν έχει μυαλό, που καταλήγει, πάει και κάνει τη φωλιά του μέσα στους κανάλους των σκεπών. Μόλις πιάσει η πρώτη βραχή, πάει και η φωλιά, πάνε και τα αυγά, πάνε και τα πουλάκια. Και αυτό οδύρεται και χτυπιέται για να ξανακάνει πάλι τη φωλιά του, και αν υποτεθεί ότι κάνει λίγο καλό καιρό, γιατί ο Θεός θέλει πάντα να περισσώζεται οι κτήσεις του, καταφέρνει να φέρει εις πέρας τα πουλάκια που έχει στη φωλιά του. Ή ακόμη το πιστό σκυλί δείχνει την ανεξή κακία του και την άμνηση κακία του. Δύρατε το σκυλί. Την ίδια ώρα, μα το φωνάξτε με το όνομά του, κουνάει την ουρά του ευχαριστημένο. Εξέχασε τι του έχετε κάνει. Αντιθέτως, η καμήλα θυμάται. Είναι μνησή κακή και κάποια φορά θα σου κάνει κακό, θα σε δαγκώσει, θα σε κλωτσίσει, γιατί κάποτε την πείραξες. Κοιτάξτε τη γάτα, πόσο καθαρή είναι. Τη γάτα είπε ο Θεός να τη γράψουμε τότε οι Εβραίοι στην έρημο, το πώς να χρησιμοποιούν τα αποχωρητήριά τους. Αλλά δείτε και τη βρωμιά του χείρου, για να πει ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή, εις, δηλαδή γουρούνα, εις λουσαμένη εις κύλισμα βορβόρου, και εννοεί τον άνθρωπο εκείνον που γυρίζει ξανά πίσω στις παλιές του αμαρτίες.
και τόσα και τόσα ατελείωτα μέσα, αγαπητοί μου, εις την δημιουργία. Αγαπητοί, η φύση διδάσκει και μας θυμίζει ό,τι ξεθόριασε μέσα μας από τον έμφυτο νόμο του Θεού και ό,τι αγνοούμε ή ξεχνούμε από το γραπτό νόμο του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος μας προτείνει να μελετούμε την κτήση και να μαθητεύουμε κοντά της. Σήμερα μάλιστα που οι άνθρωποι στρέφονται σε κάθε βρωμιά και παρεκτροπή και υποκατάστατα χαράς και γνώσεως, είναι καιρός να στραφούμε προς την αγνή φύση με μάτια αγνά, να τη μελετούμε, να την αγαπούμε, να τη συντηρούμε με μάτια αγνά και με αγνή καρδιά, γιατί ο πονηρός άνθρωπος βλέπει αλλιώτικα την κτήση, ο αγνός άνθρωπος τη βλέπει όπως ο Θεός την έκανε. Όχι να πονηρεύεται ο άνθρωπος, όχι να πονηρεύεται, αλλά να διδάσκεται. Και τότε η κτήση, όταν τη βλέπει ο άνθρωπος με καθαρά παρθενικά μάτια, τότε γίνεται ο σοφός διδασκαλός μας, που θα μας φέρει κοντά στο Θεό, κοντά στο Θεό Λόγο, γιατί Αυτός είναι και ο Δημιουργός της.